Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε μία γιορτινή περίοδο όπου φιλοδοξούμε να διασκεδάσουμε, να αφήσουμε πίσω μας μία δύσκολη χρονιά, καθώς και να υποδεχτούμε το νέο έτος με αισιοδοξία. Ξεκινάμε επίσημα με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ αυτή τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στη Κεντρική Πλατεία όπου και θα μας υποδεχτούν τα νέα ταλέντα της πόλης μας, η μπαντίνα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Ιωαννίνων σε διεύθυνση Χρήστου Γεωργάνου. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα εκδηλώσεων, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι δομές του. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα ΚΔΑΠ του Πνευματικού Κέντρου με δράσεις και εργαστήρια για παιδιά. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα με το ενήλικο τμήμα της θα εμφανίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα σε πεζόδρομους της πόλης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου και το Φωνητικό Σύνολο Κάντους παρουσιάζουν τον Αμερικάνο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς και την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία, ενώ η Νεανική Ορχήστρα Ντορεμή και η Παιδική Χοροδία του Δημοτικού Οδείου θα μας παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό και εξαιρετικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, το Οικαστικό Εργαστήρι ετοιμάζει εργαστήρια κατασκευής στολιδιών και χριστουγεννιάτικων καρτών και οι σχολές παραδοσιακού και σύγχρονου χορού θα παρουσιάσουν παραστάσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, η ομάδα Θεατρική Συμπαιγνία ανεβάζει μια διαφορετική και ανανεωμένη σταχτοπούτα. Ενώ το σχήμα Operatical με την Αδίνα Τζιάτζιου και τον Θάνο Ζήση μας προσκαλούν σε ένα γιορτινό κόσμο φαντασίας στη συναυλία Christmas Fantasy Show. Τέλος, ο Γιώργος Γάκης με τους Troublemakers και εκλεκτούς προσκεκλημένους υποδέχονται το νέο χρόνο με ροκ μελωδίες. Είναι αλήθεια ότι περάσαμε μία δύσκολη χρονιά και έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις. Με σύνεση και συλλογική προσπάθεια έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις μας ώστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αλλά και να ονειρευτούμε ένα καινούριο μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Χρόνια πολλά! Το Δημοτικό Ραδιόφωνο συμμετέχει στο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου μας που επιμελήθηκαν το Πνευματικό Κέντρο και το ΔΠΘΗ. Ένα πρόγραμμα ανάλογα προσαρμογισμένο στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Έτσι όπως ακριβώς μεγαλώσαμε εμείς και θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό το πνεύμα των ημερών και στις νεότερες γενιές, στις νεότερες ηλικίες. Γι' αυτό άλλωστε και απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και θα περιλαμβάνει εκπομπές με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ήθη και έθιμα του τόπου μας, εορταστικές μελωδίες από ολόκληρο τον κόσμο, χριστουγεννιάτικες ιστορίες, διηγήματα, κάλαντα από όλα την Ελλάδα και όχι μόνο. Ξεκινάμε λοιπόν στους 98,7 το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης μας, τη Δευτέρα στις 20 του Δεκέμβρη, μέχρι και την Κυριακή στις 2 Ιανουαρίου, με ολόκληρη αυτή την εορταστική πανδεσία του Δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κονίδου και την κυρία Κοτσαντή για όλη την προσπάθεια που κάναν, καθώς επίσης και τους συνεργάτες τους, να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, με υγεία και χαρά. Τα φετινά Χριστούγεννα έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους. Μετά από μια περίοδο όπου η πανδημία δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων, βρισκόμαστε φέτος στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να προγραμματίσουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια γιορτή για τα παιδιά και με αυτό το σκεπτικό έγινε ο προγραμματισμός μας. Από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, το θέατρο θα επικεντρωθεί σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα συντονιστούν με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Το ΔΠΘΗ, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ, το Δέντρο της Γνώσης, σχεδιάζει την υλοποίηση τριών εργαστηρίων. Το Σάββατο 18 Δεκάτου, στις 11.30, στο Καμπέριο Θέατρο, το Χριστουγεννιάτικο Σουρεαλισμό. Γνωστά και άγνωστα χριστουγεννιάτικα παραμύθια ζωντανεύουν μπροστά μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τα παιδιά, σε ρόλους ζωγράφου, καλούνται να τα απεικονίσουν στο χαρτί, δημιουργώντας ένα ομαδικό εικαστικό έργο. Την Παρασκευή, 24 Δεκάτου, στις 11.30, στον πεζόδρομο Παπάζογλου, μην ταλαιπωρείς τον Άι Βασίλη. Για τον Άι Βασίλη ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός, όπως ξέρετε, παιδιά. Πόσο μάλλον όταν εξαφανίζονται τα υλικά,
από το εργαστήριο κατασκευής κούκλας και τα ξωτικά τρέχουν πανικόβλητα να τα βρουν. Μια διαδραστική περιπέτεια γεμάτη γλυπτική, κολάζ και μουσική ξεκινά για σας, μικροί μας φίλοι. Την Παρασκευή 31 Δωδεκάτου στις 11.30 στον άβλιο χώρο του αρχοντικού Περσινέλα η Μίσκα, ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Ο Μίσκα εγκατέλειψε το σπίτι της Ελισάβετ αποφασισμένος να γνωρίσει τον κόσμο. Μπήκε στο χιονισμένο δάσος και ένα σωρό εκπλήξεις ήταν έτοιμες να τον συναντήσουν, αξιοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι, φανερές λέξεις, αλλά και λέξεις που θα συναντήσουμε στην πορεία, ακολουθούμε αυτό το μικρό αρκουδάκι σε ένα γιορτινό μονοπάτι που πλημμυρίζει αγάπη, προσφορά και ευγνωμοσύνη. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες Πέτρο Χριστακόπουλο και Μίνα Παπά, σχεδιάζονται τα εξής. Στις 22 Δωδεκάτου, στις 5.30 στο Καμπέριο Θέατρο, ιστορίες με καλικατζαρόκουκλες. Είναι ένα θεατρικό παιχνίδι, μια παράσταση από τα ίδια τα παιδιά. Βασικά στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού στρώνουν το έδαφος για την κατασκευή από κάθε παιδί της δικής τους κούκλας, η οποία εμπνευσμένη από το παιχνίδι που τα ίδια τα παιδιά δημιούργησαν, παίρνει πνοή και ζωντανεύει σε περιπέτειες μοναδικές. Κάνοντας μια αισθησιοκινητική εισαγωγή, δίνονται τα ερεθίσματα με βάση τα οποία το κάθε παιδί θα χτίσει το δικό του μοναδικό χριστουγεννιάτικο ήρωα. Υπό τις οδηγίες του κουκλοπαίχτη και κατασκευαστή Σοκράτη Παπά, τα παιδιά μαθαίνουν τεχνικές κατασκευής και γίνονται και αυτά συμμέτοχοι στην πραγματοποίηση μιας αυτοδημιούργητης χριστουγεννιάτικης κουκλοθεατρικής παραστασοϊστορίας. Στις 27 Δωδεκάτου, στις 12, στο Άλσος, έχουμε το Κυνήγι του Θησαυρού. Είναι ένα διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι. Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών είναι και αυτό του χαμένου θησαυρού. Και πόσο μάλλον όταν αντιμέτωποι τους είναι οι άτακτοι καλικάντζαροι. Όχι μόνο έκλεψαν τις κούκλες που χρειαζόμαστε για να παίξουμε το παραμύθι, αλλά έχουν στα χέρια τους ένα πριόνι και πριονίζουν αδιάκοπα το δέντρο που κρατά τη γη, κινδυνεύοντας από στιγμή σε στιγμή να χάσουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Η παράσταση πρέπει να ξεκινήσει και οι καλικάντζαροι ανακοινώνουν το καταστροφικό του σχέδιο. Τα εμπόδια που θα βάλουν οι καλικάντζαροι, η συνεργασία που απαιτείται μεταξύ των ατόμων της κάθε ομάδας, αλλά και των τριών ομάδων μαζί, η φαντασία και η δημιουργικότητα μέχρι τη λύση, κάνουν το παιχνίδι ενδιαφέρον για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι γρίφοι λύνονται, οι καλικάντζαροι νικιούνται και η παράσταση ξεκινά. Έχουμε επίσης 8 παραστάσεις στο Καμπέριο Θέατρο, στις 19, 23, 28, 29, 30 Δωδεκάτου και 3, 4 και 5 Πρώτου. Τις γλυκομοιομαχίες είναι η θεατρική μας παράσταση. Στο εργαστήριο του κυρίου Παντεσπάνη τα Χριστούγεννα αυτά δεν θα μοιάζουν με άλλα. Πόλεμοι και έχθρες, περιπέτειες και αναζητήσεις, έρωτες και συγκινήσεις και όλα αυτά γιατί. Η απάντηση θα έρθει αφού πρώτα ο καθένας ανοίξει το μυαλό του και την ψυχή του. Καλές γιορτές λοιπόν και υγεία σε όλους.